Στις 9 Οκτωβρίου του 1967, κάποιοι νόμισαν ότι σκότωσαν τον Τσε Γκεβάρα. Εκεί στη Βολιβία, σε ένα μικρό χωριό μέσα στη ζούγκλα, στην Ιγέρα, τον είχαν τραυματίσει και τον συνέλαβαν την προηγούμενη ημέρα μαζί με τους αντάρτες του στο φαράγγι του Τσούρου, μετά από ενέδρα. Οι πληροφορίες από τους ντόπιους και η συνδρομή της CIA οδήγησαν τους Βολιβιανούς στρατιώτες στη σύλληψη του ανθρώπου που είχε γίνει ο εφιάλτης των Αμερικανών. Και όχι μόνο. Ο Τσε Γκεβάρα είχε φτάσει στη Βολιβία την 1η Νοεμβρίου του 1966. Κουρεμένος, ξυρισμένος, με γυαλιά, γραβάτα, με δύο πλαστά διαβατήρια και με δύο ψεύτικα ονόματα. Ραμόν Μπενίτες Φερνάντεθ το ένα και Αντόλφο Μένα Γκονζάλεθ το άλλο. Υπό άκρα μυστικότητα, ο Τσε Γκεβάρα, έχοντας παραιτηθεί από όλες τις υπουργικές θέσεις και τα αξιώματα που είχε στην Κούβα, θέλησε να οργανώσει αντάρτικο στην πανφτωχή Βολιβία, την οποία κυβερνούσε τότε ο υποστηριζόμενος από τους Αμερικανούς δικτάτορας στρατηγός Ρενέ Μπαριέντος. Στη ζούγκλα της Σάντα Κρούζ πήγε ο Τσε και έφτιαξε μια ομάδα από 50 αντάρτες, οι οποίοι έγιναν ο πυρήνας του Βολιβιανού Απελευθερωτικού Στρατού. Μετά την πρώτη μάχη που δόθηκε τον Μάρτιο του 1967, οι Αμερικανοί είχαν και πάλι μπροστά τους τον Τσε Γκεβάρα. Και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να επιτρέψουν να συμβεί στην καρδιά της Λατινικής Αμερικής αυτό που είχε γίνει στην Κούβα. Μετά από συστηματικές και συντονισμένες κινήσεις του Αμερικανικού στρατού, σε συνεργασία με τον στρατό της Βολιβίας, η νοτιοδυτική χώρα όπου δρούσαν οι αντάρτες αποκλείστηκε. Οι ντόπιοι αγροτικοί πληθυσμοί μεταφέρθηκαν βιαίως αλλού, οι σοδιές καταστράφηκαν, οι δύο διανεφοδιασμού αποκλείστηκαν και όπως διαβάζω στο Wikipedia και όχι σε κανένα επαναστατικό ιστότοπο, 40 Αμερικανοί στρατιωτικοί, βετεράνοι των πολέμων στην Κορέα, το Βιετνάμ και το Κονγκό, δημιούργησαν στη Βολιβία στρατόπεδο εντατικής εκπαίδευσης 800 μισθοφόρων, οι οποίοι μοιήθηκαν στα μυστικά του ανταρτοπόλεμου και εξοικειώθηκαν με τις σκληρές συνθήκες της ζούγκλας, ενώ παράλληλα οι Αμερικανοί προμήθευσαν το Βολιβιανό στρατό με όπλα, πυρομαχικά, ελικόπτερα και ασυρμάτους. Ακολούθησε πυρετός κινήσεων από τις υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας εκατέρωθεν, τόσο από την Αμερική όσο και από τη Ρωσία, η οποία δεν καλοέβλεπε τον ανυπότακτο Ερνέστο Γκεβάρα. Ακολούθησαν συλλήψεις, εκβιασμοί, προδοσίες, όλα αυτά που συμβαίνουν όταν το σύστημα νιώθει πως απειλείται. Μετά από μαζικές κινητοποιήσεις στις πόλεις της Βολιβίας από φοιτητές και εργάτες, ο δικτάτορας Μπαριέντος επέβαλε κατάσταση πολιορκίας, 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκατοντάδες τραυματίστηκαν και το κίνημα κατεστάλλει. Οι συνθήκες για τη σύλληψη του Τσε και τη διάλυση του αντάρτικου στρατού στη Βολιβία ήταν πλέον ευνοϊκές. Τα χαράματα της 8ης Οκτωβρίου του 1967 και μετά από μάχη, ο Τσε και 7 αντάρτες της ομάδας του συνελήφθησαν από τους Βολιβιανούς στρατιώτες. Ο Τσε Γκεβάρα κρατήθηκε αιχμάλωτος για 18 ώρες μέσα σε ένα μικρό και βρώμικο σχολείο, καθώς οι στρατιώτες περίμεναν τις διαταγές των ανωτέρων τους. Η CIA είχε παρακολουθήσει φυσικά τη σύλληψη και έπρεπε να συντονίσει την επιχείρηση με τους ντόπιους κυβερνώντες. Το ξημέρωμα της 9ης Οκτωβρίου, η Αμερικανική Πρεσβεία της Λαπάζ ενημερώνει την Ουάσιγκτον και το State Department ότι ο Τσε Γκεβάρα είναι ανάμεσα στους εχμαλώτους. Αναφέρουν δε πως ο δικτάτορας στρατηγός Μπαριέντος ισχυρίζεται ότι κρατάει τον Τσε και ότι θέλει να διαπιστώσει από τα δακτυλικά του αποτυπώματα ότι είναι πράγματι αυτός. Στρατηγοί, υποστράτηγοι, διοικητές, πράκτορες, όλοι στη Βολιβία και στην Ουάσιγκτον βρίσκονται επιποδός. Μετά τη μία το μεσημέρι, ο στρατιώτης Μάριο Τεράν προσφέρεται ως εθελοντής να σκοτώσει τον κομμαντάντε Γκεβάρα. Και το πράττει. Στο βιβλίο του Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο για τον Τζέ, των εκδόσεων Κέντρος, διαβάζουμε τη μαρτυρία του Μάριο Τεράν. Όταν έφτασα, ο Τσε ήταν καθισμένος σε έναν πάγκο. Μου είπε: «Ηρεμήστε, έναν άντρα θα σκοτώσετε». Τότε έκανα ένα βήμα πίσω. Πήγα στο κατόφλι της πόρτας, έκλεισα τα μάτια και του έριξα την πρώτη ρηπή. Ο Τσε έπεσε στο πάτωμα με τα πόδια διαλυμένα, συσπάστηκε και άρχισε να αιμορραγεί βαριά. Εγώ ξαναβρήκα το κουράγιο μου και του έριξα τη δεύτερη ρηπή, που τον βρήκε στον βραχίωνα, στον ώμο και στην καρδιά. Αργότερα, στο δωμάτιο, διαβάζω πως μπήκε ένας υπαξιωματικός και ένας στρατιώτης και πυροβόλησαν και αυτοί. Ο νεκρός μεταφέρεται με ελικόπτερο στην πόλη Βαγιαγράντε. Είναι απόγευμα, αλλά έχουν καλέσει τους δημοσιογράφους από το πρωί για να γράψουν για τον θρίαμβο.
Ο Τσέ μεταφέρεται στο νοσοκομείο, στο πλισταριό δίνεται συνέντευξη τύπου, οι στρατιωτικοί φωτογραφίζονται γύρω από το πτώμα δείχνοντας τις τρύπες από τις σφαίρες και το ασαφές πόρισμα λέει ότι ο θάνατος προήλθε από τα τραύματα του θώρακα και τη συνεπαγόμενη αιμορραγία. Λίγο αργότερα, ο γιατρός Αμπραάμ θα κόψει τα χέρια του Τσέ, θα πάρει αποτυπώματα και θα τα βάλει στη φορμόλη, ώστε ο στρατηγός Μπαριέντος να έχει την απόδειξη της ταυτότητας του νεκρού. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 9 Οκτωβρίου του 1967, ομάδα αξιωματικών θα πετάξει τα άψυχα σώματα του Τσέ και ακόμη 7 ανταρτών σε ομαδικό τάφο. Έπρεπε να περάσουν 30 ολόκληρα χρόνια και πολλές επίμονες δημοσιογραφικές έρευνες για να βρεθεί ο τάφος, να ταυτοποιηθεί η σωρός του Τσέ και να ταφεί στην Κούβα. Πηξίδα μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντάντε Che Guevara. Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, τις μνήμης φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Che Guevara. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα, στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Che Guevara. Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά από ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Che Guevara. Γίνεται μέρα, η νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Hasta siempre, comandante, εδώ